οδηγήθηκε στην φυλακή. Είχαμε επίσης εξέλιξη στο σύριαλ, στην κόντρα μεταξύ Πάνου Καμένου και Νίκου Κότζια, αυτή τη φορά με το Υπουργικό Συμβούλιο να στέκει στη μέση αυτής της κόντρας και κατηγορίες σε ό,τι αφορά τον Τζορτζ Σόρος και κονδύλια, τα οποία φέρεται, εικάζεται, ναι, έχουν να στέκουν ως σύννεφα πάνω από την κουβέντα αυτή. Και από εκεί και πέρα, τα 12 ναυτικά μίλια, η επέκταση της αιγαιαλίτιδας ζώνης, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την Άγκυρα, τα οποία βεβαίως θα αποτελέσουν το αντικείμενο όλα αυτά της απόψινής κουβέντας εδώ στο Focus. Για να τα συζητήσουμε, μαζί μου απόψε εδώ στο στούντιο βρίσκονται ο Υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Δημήτρης Τζανακόπουλος. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Και δύο καλοί συνάδελφοι. Και δύο καλοί συνάδελφοι, Μανώλης Κοτάκης από την εφημερίδα Εστία. Καλησπέρα, Μανώλη. Και Γιώργος Χουδαλάκης από τα Παραπολιτικά. Καλησπέρα. Καλώς ήλθατε. Κύριε Υπουργέ, πάμε να ξεκινήσουμε. Νομίζω σαφέστατα η επικαιρότητα το υποδεικνύει. Είναι ένα από τα τελευταία τα οποία έχουν συμβεί αυτή την εβδομάδα και λογικά από εκεί θα έπρεπε να ξεκινήσουμε. Η υπόθεση του Γιάννου Παπαντονίου και η χθεσινή απόφαση πλέον από την εισαγγελία για την προφυλάκηση του ζεύγους. Από εκεί και έπειτα όμως νομίζω ότι αυτό το σύριαλ το οποίο εκτυλίσσεται με τις αλληλοκατηγορίες από τον κύριο Νίκο Κοτζιά, ο οποίος πλέον δεν αποτελεί μέλος της κυβέρνησης αυτής, και τον Πάνο Καμένο για τα όσα λέχθηκαν σε εκείνο το περιβόητο Υπουργικό Συμβούλιο εκείνη την ημέρα που οδήγησε στην παραίτηση του Νίκου Κοτζιά, να κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Λοιπόν, από τον Τζορτζ Σόρος θα ξεκινήσουμε, από εκεί θα ξεκινήσουμε, από το τι λέχθηκε. Άκουσα τον κύριο Σπίρτζη σήμερα να διαψεύδει ότι άκουσε. Δεν διέψευσε, ήταν προσεκτικός ο κύριος Σπίρτζης. Είπε, εγώ δεν άκουσα κάτι τέτοιο. Δεν είπε, δεν ελέγχθη κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα υπήρξε αυτού του είδους η κουβέντα εκείνη την ημέρα, την οποία περιέγραψε ο κύριος Κοτζιάς σε τηλεοπτικό σταθμό. Και φέρεται να μην υπήρξε και καμία αντίδραση, όπως χαρακτηριστικά είπε, από κανένα από τα στελέχη της κυβέρνησης. Θέλω να ξεκινήσω με ένα πολύ σαφές και συγκεκριμένο σχόλιο. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι οι συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου είναι και κλειστές και κατά νόμο απόρριτες. Επομένως, ως κανείς δεν δικαιούται, τουλάχιστον εγώ ούτε δικαιούμαι ούτε νομιμοποιούμαι, να μεταφέρω εδώ διαλόγους οι οποίοι έχουν λάβει χώρα στο εσωτερικό του Υπουργικού Εσείς Συμβουλίου. Εσείς μπορεί να μην το κάνετε και είναι σαφέστατη επιλογή. Έχει γίνει ήδη όμως αυτό. Αυτό μπορεί ο καθένας που το κάνει μπορεί να απαντήσει για τον εαυτό του. Άρα λοιπόν, αυτό στο οποίο εγώ πρέπει να εμείνω είναι στο εξής. Ότι ο ίδιος ο κύριος Καμένος πριν από λίγη ώρα, σήμερα το μεσημέρι αν δεν κάνω λάθος, το διέψευσε με ένα Twitter. Διέψευσε με κατηγορηματικό και κάθετο τρόπο ότι ισχυρίστηκε ποτέ πως οποιοδήποτε μέλος της κυβέρνησης ή η κυβέρνηση συνολικά έχει χρηματοδοτηθεί από τον Τζορτζ Σόρος για να υλοποιήσει την εξωτερική της πολιτική ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Επομένως δεν καταλαβαίνω προς τι συνεχίζεται αυτή η συζήτηση. Η συζήτηση αυτή συνεχίζεται σαφέστατα γιατί υπάρχει η φιλολογία, υπάρχουν σαφείς τοποθετήσεις από έναν πρώην υπουργό της κυβέρνησης μέχρι πριν από μία εβδομάδα. Σας είπα λοιπόν, ο οποίος βγαίνει και τοποθετείται δημοσίως για αυτά τα θέματα. Και σε σχέση με τι. Είπε από ότι ο κύριος Καμένος. Επιτρέψτε μου, κύριε Χαρίτο. Η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, σήμερα πήγε στην εισαγγελία το βίντεο. Ο κύριος Κοτζιάς είπε πως σε τοποθέτησή του ο κύριος Καμένος κατηγόρησε μέλη της κυβέρνησης ή εν πάση περιπτώσει φέρεται να είπε, αν και νομίζω το είπε στην συνέντευξή του, ότι ο κύριος Καμένος κατηγόρησε μέλη της κυβέρνησης ή την κυβέρνηση ότι χρηματοδοτείται από τον Τζορτζ Σόρος, και ο ίδιος ο κύριος Καμένος σήμερα το διέψευσε. Είπε κατηγορηματικά ότι ουδέποτε έχω ισχυριστεί ότι οποιοδήποτε μέλος της κυβέρνησης έχει, ή η κυβέρνηση εν συνόλο έχει χρηματοδοτηθεί από τον κύριο Σόρος. Επομένως, ποιο ακριβώς είναι το θέμα. Θα σας πω ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί, εστιάζοντας σε αυτήν την φιλολογία, παραφιλολογία, σε διάφορα δημοσιεύματα, διαρροές, κύκλους, να εκτρέψει τη συζήτηση από το μεγάλο θέμα των ημερών. Το θέμα με το οποίο και εσείς ξεκινήσατε την εκπομπή σας. Δηλαδή, την φυλάκη. Θα το ξεκινήσω. Ναι. Όχι, εννοώ ότι ήταν το πρώτο σχόλιο το οποίο κάνατε. Προσπαθούν λοιπόν να εκτρέψουν τη συζήτηση
στην υποτιθέμενη χρηματοδότηση της κυβέρνησης από τον κύριο Σόρος. Καλώς ή κακώς, για ποιο λόγο, διότι δεν θέλουν να πάρουν σαφή πολιτική θέση σε σχέση με τα όσα έχουν διαμειφθεί την τελευταία εβδομάδα και αφορούν τον κύριο Παπαντονίου και για ποιο λόγο θα έλεγε κανείς, θα αναρωτιόταν, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν παίρνει θέση για έναν πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, έναν ακόμη υπουργό του ΠΑΣΟΚ που μάλλον προφυλακίζεται για αδικήματα που σχετίζονται με διαφθορά, με ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Θα ήταν βούτυρο στο ψωμί της Νέας Δημοκρατίας. Επιτρέψτε μου, κύριε Χαρίτο. Άρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία έχει κάθε λόγο να εστιάζει την πολιτική της παρέμβαση στην παραφιλολογία για τον κύριο Κοτζιά, τον κύριο Καμένο, τις υποτιθέμενες καταγγελίες κλπ. Για να μην συζητήσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ θα έλεγε κανείς ότι θα είχε κάθε λόγο για τον κύριο Παπαντονίου. Δεν ξέρω αν καλώς. Ποιος είναι λοιπόν ο λόγος για τον οποίο η Νέα Δημοκρατία εκτρέπει, για ποιο πράγμα? Για το τι ακριβώς συνέβη. Εγώ νομίζω ότι ο κόσμος συζητάει για τον κύριο Παπαντονίου. Και ξέρετε γιατί. Και ξέρετε γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει. Και ξέρετε γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να συζητάμε για τον κύριο Παπαντονίου. Διότι πλέον είναι πλήρως και ολοκληρωτικά ταυτισμένη ως πολιτικός χώρος με το Πάλε Ποτέ Πασόκ, με το οποίο συγκροτούσαν και συγκροτούν ένα ενιαίο σύστημα που έμαθε να λειτουργεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθεί να καλύψει τους σημερινούς συνοδοιπόρους του, δηλαδή το κίνημα αλλαγής και όλα τα στελέχη τα οποία βρίσκονται πέριξ αυτού και τα οποία το ένα μετά το άλλο φαίνεται να αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες και κάποια από αυτά καταδίκες για υποθέσεις διαφθοράς. Λοιπόν, ένα τελευταίο ερώτημα που θέλω να θέσω επ' αυτού και αμέσως μετά δίνω το λόγο στους συναδέλφους. Η Νέα Δημοκρατία τι λέει σήμερα? Πάει στον εισαγγελέα, στέλνει το βίντεο και λέει αυτά που υπόθηκαν εκείνη την ημέρα μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο πρέπει να εξεταστούν. Από την άλλη, ακούγοντας και ραδιοφωνικούς σταθμούς σήμερα, φαντάζομαι και εσείς το έχετε ακούσει, και τηλεοπτικά κανάλια βλέποντας τις ειδήσεις το βράδυ, έχει ανοίξει μια κουβέντα για το αν η κυβέρνηση προτίθεται να δώσει στη δημοσιότητα τα πρακτικά εκείνης της συνεδρίασης, ούτως ώστε να δοθούν οι απαντήσεις. Κάτι τέτοιο υπάρχει στη σκέψη σας? Κοιτάξτε, τα πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου είναι απόρριτα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι υφίσταται διαδικασία από χαρακτηρισμού της. Πρέπει να ακολουθηθούν συγκεκριμένα βήματα. Εγώ νομίζω ότι δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα να δοθούν τα πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου στη δημοσιότητα. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Η συζήτηση που έγινε στο Υπουργικό Συμβούλιο ήταν μια πολιτική συζήτηση που περιστράφηκε γύρω από γνωστές πολιτικές διαφωνίες. Ποιες είναι αυτές? Η πολιτική διαφωνία γύρω από την Συμφωνία των Πρεσπών. Επομένως, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία νομίζει ότι θα ψαρέψει κάτι κάνοντας αυτήν την κίνηση. Εμείς δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα, δεν φοβόμαστε τίποτα. Άλλοι θα έπρεπε να φοβούνται. Άλλοι θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτικοί όταν κουνάνε το δάχτυλο στην σημερινή κυβέρνηση ως υποτίθεται τιμητές της διαφάνειας. Αυτοί που επί 40 χρόνια οδήγησαν την ελληνική οικονομία, την ελληνική κοινωνία και την ελληνική πολιτική ζωή στον απόλυτο εκφυλισμό, στην απόλυτη κατάντια και στην απόλυτη καταράκωση, και ο ένας μετά τον άλλον οδηγούνται στη φυλακή. Λοιπόν, πριν απευθύνω την ερώτηση στον κύριο Υπουργό, θέλω να κάνω δύο επισημάνσεις. Η πρώτη, κύριε Υπουργέ, είναι ότι πολύ αργά θυμηθήκατε το απόρριτο των συνεδριάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου. Τι εννοείτε, κύριε? Όταν μπαίνει η κάμερα την ώρα που μιλάει ο Πρωθυπουργός και μεταδίδεται συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου σε απευθείας μετάδοση. Είναι άλλο πράγμα η εισήγηση του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επιτρέψτε μου να πω την άποψή μου και είναι άλλο πράγμα η εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο και είναι άλλο πράγμα η συζήτηση μεταξύ των Υπουργών. Η εισήγηση του κυρίου Πρωθυπουργού, ακόμα και όταν μεταδίδεται από την τηλεόραση, περιλαμβάνεται στα πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου. Άρα, ως προς αυτό, παραβιάζεται το απόρριτο. Όχι, δεν παραβιάζεται το απόρριτο. Και παραβιάζεται το απόρριτο, διότι μεταδίδεται σε εθνικό δίκτυο. Μην επικαλούμαστε τώρα το απόρριτο. Η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου είναι κλειστή. Η συνεδρίαση, η εισήγηση του Πρωθυπουργού. Η εισήγηση του Πρωθυπουργού. Με απόφαση του Πρωθυπουργού μπορεί να μην είναι απόρριτη. Με απόφαση του Πρωθυπουργού. Αυτό όμως χρειάζεται και αυτή τη διαδικασία του αποχαρακτηρισμού που λέτε. Δεν τη χρειάζεται. Πιστέψτε με, δεν τη χρειάζεται, κύριε Κοτάκη. Και μην προσπαθούμε εδώ να δημιουργήσουμε, αν θέλετε, αστήρικτα νομικά επιχειρήματα. Κοιτάξτε, εγώ σας είπα, όχι, μου κάνατε ένα νομικό επιχείρημα και σας λέω λοιπόν ότι η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου είναι κλειστή. Η εισήγηση του Πρωθυπουργού μπορεί να είναι, κατά το δοκούν, είτε
ανοιχτή είτε κλειστή. Λοιπόν, το κρατώ αυτό που λέτε. Επίσης, λέτε τώρα για τη Νέα Δημοκρατία. Το Υπουργικό Συμβούλιο έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Mm. Και οι καταγγελίες του κυρίου Καμένου για τα μυστικά κονδύλια, άνευ σώρου, γιατί στην πρώτη εκδοχή δεν ακούγαμε περισσώρος, ακούστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Ο κύριος Παπαντονίου, η εξέλιξη με την προφυλάξη του κύριου Παπαντονίου. Τι ακριβώς κατήγγειλε ο κύριος Κοντιάς? Θα σας πω. Ότι κάποιος άλλος κατήγγειλε. Ναι, αλλά δεν ολοκληρώσω τη σκέψη, δεν καταλάβετε τι θέλω να πω. Η προφυλάξη του κύριου Παπαντονίου έγινε χτες. Δεν μπορεί λοιπόν η Νέα Δημοκρατία να χρησιμοποιεί αντιπερισπασμό κάτι το οποίο έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή, τι θέλετε, να ακούει η αξιωματική αντιπολίτευση ότι ο Υπουργός Άμυνας μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο μιλάει για τα μυστικά κονδύλια. Σήμερα, για να απαντήσω στο ερώτημά σας. Να υπάρχουν δημοσιεύματα στον Αλβανικό και στο Σκοπιανό τύπο ότι μυστικά κονδύλια του Υπουργείου των Εξωτερικών και με νούμερα 30.000 ευρώ και με ονόματα δημοσιογράφων στην Αλβανία κατευθύνθηκαν από το Υπουργείο των Εξωτερικών στην Αλβανία. Και η αξιωματική αντιπολίτευση. Να συζητήσουμε περί αυτού. Η αξιωματική αντιπολίτευση, τι λέτε, εκ του νόμου, εκ τη θέσεώς της στο Σύνταγμα, στην πολιτική οργάνωση, δεν θα πρέπει αυτό το θέμα να το σηκώσει? Επιτρέψτε και να ακούσει. Αυτά τα οποία λέτε για τον εκμαυλισμό τώρα του πολιτικού συστήματος. Ναι. Ακούω πάρα πολύ σοβαρά την ερώτησή σας και την κριτική σας. Θα σας πω όμως το εξής. Ναι. Ο λόγος για τον οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχουν δημοσιεύματα στον τύπο είτε της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας είτε τον αλβανικό τύπο σε σχέση με απόρριτα κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών είναι διότι κάποιος, και έχω κάθε λόγο να υποπτεύομαι ότι αυτός ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, ναι. Δεν ξέρω πόσα μέλη έχει στην διάσκεψη των Προέδρων, έχει αρκετά, διέρευσε. Γιατί ξέρω, κύριε Σανακόπουλο, ότι άλλοι σημειώνανε από άλλα κόμματα. Από δύο άλλα από κόμματα. Από ποια κόμματα, κύριε Κοτάκη, πού το ξέρετε εσείς αυτό? Σας λέω λοιπόν ότι. Είναι πολύ εύκολο ότι να χρεώσει η Νέα Δημοκρατία. Διέρευσε στον τύπο μυστικές σημειώσεις από μυστική συνεδρία στις διάκρισεις των Προέδρων. Για ποιο λόγο, κύριε Κοτάκη, για να τροφοδοτήσει μία συζήτηση η οποία βλάπτει ευθέως τα εθνικά συμφέροντα και αυτό αποδεικνύεται από τα δημοσιεύματα για τα οποία κάνετε λόγο και στα οποία αναφέρεστε. Άρα λοιπόν, αυτός δεν είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, όμως, κύριε Κοτάκη, εγώ δεν μπορώ να κάνω πολιτικές... Είναι από άλλο μικρότερο κόμμα, αλλά δεν είναι από την Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν μπορώ να κάνω πολιτικές κρίσεις με βάση το δικό σας ρεπορτάζ. Εγώ κάνω πολιτικές κρίσεις θέτοντας το εξής ερώτημα. Καλά ότι αν ήταν ποιος, Δημοκρατία θα το έλεγα ποιος, πάλι. Ποιο, το δεν λέω ότι δεν θα το λέγατε. Λέω ποιος ωφελείται. Ποια μικρότερα κόμματα μου λέτε τώρα? Η Νέα Δημοκρατία θέλει να εκτρέψει τη συζήτηση προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και έχει κάθε λόγο να δημιουργήσει τόσο πολύ θόρυβο βλάπτοντας ευθέως τα εθνικά συμφέροντα μέσα από αυτή την παραφιλολογία. Και ακούστε να σας πω και κάτι, παραπάνω. Ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι σε σχέση με τα μυστικά κονδύλια για τα οποία σήμερα η Νέα Δημοκρατία κάνει υποτίθεται μεγάλη φασαρία, ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι θεσμοθετήσαμε την διαδικασία ελέγχου των απόρριτων κονδυλίων του Υπουργείου Εξωτερικών από την διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Δεν εγκρίνονται τα μυστικά κονδύλια από τη Βουλή. Υπάρχει όμως ενημέρωση από τη Βουλή. Βεβαίως, διότι είναι κυβερνητική πράξη η διαχείρισή τους. Είναι κυβερνητική πράξη η διαχείρισή τους. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι όσες προβοκάτσιες και να γίνουν, εμείς δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε πίσω στην απόφασή μας να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια ακόμα και σε αυτές τις πολύ λεπτές υποθέσεις. Και όποιος προβοκάρει πρέπει να γνωρίζει ότι στην πραγματικότητα δεν βλάπτει την κυβέρνηση. Τη χώρα βλάπτει. Κύριε Τζανακόπουλε, έχω τοποθετηθεί εδώ στην ΕΡΤ για αυτό το θέμα και έχω αρθρογραφήσει ιδιαίτερα για το σκέλος των εκκλησιών, μάλιστα. Και δεν χρειάζεται να πούμε και περισσότερα πράγματα, νομίζω θα συμφωνήσουμε. Αλλά είναι η τελευταία ερώτηση σε αυτόν τον κύκλο που θα ήθελα να σας υποβάλω. Το γεγονός ότι ο Υπουργός Άμυνας κάνει 48 ώρες να αντιδράσει στη φημολογία για το Σόρος. Σήμερα εξεδόθη το Twitter του. Σήμερα δηλαδή, τι τύβησε. Και επίσης ο πρώην Υπουργός των Εξωτερικών εμφανίζεται στην Κρήτη και λέει ότι έλεγε κάποια συγκεκριμένα πράγματα ο Υπουργός Άμυνας. Εγώ θα σας πω ότι δεν είναι για το Σόρος, μόνο για τα μυστικά κονδύλια. Και δεν μίλησε κανένας, ούτε καν ο Πρωθυπουργός. Αυτό είναι κάτι για το οποίο φταίει η αξιωματική αντιπολίτευση? Ακούστε κύριε Κοτάκη, δεν αισθανόμαστε καθόλου εκτεθειμένοι. Στο Υπουργικό Συμβούλιο έγινε μια συζήτηση, η οποία, όπως σας είπα, περιστράφηκε γύρω από μια συγκεκριμένη πολιτική διαφωνία. Είναι πάρα πολύ λογικό όταν υπάρχουν
έντονες πολιτικές διαφωνίες ή αποκλίσεις και μεταξύ των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου να ανεβαίνουν οι τόνοι. Ο Πρωθυπουργός επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστεί τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και δεν θα ρωτήσει κανέναν γι' αυτό, ούτε θα δώσει λογαριασμό σε κανέναν για τον τρόπο με τον οποίο προεδρεύει του Υπουργικού Συμβουλίου. Επομένως, ας τα αφήσουμε αυτά στην άκρη και ας μείνουμε στην ουσία του θέματος. Η ουσία του θέματος ποια είναι? Πρώτον, ότι ο κύριος Καμένος, επειδή έτσι θεώρησε ορθό, μπορεί να μην ήθελε να δώσει περαιτέρω τροφή σε σχόλια, σε παραφιλολογίες και σε φημολογίες. Σήμερα επέλεξε να διαψεύσει κατηγορηματικά. Άργησε. Για ποιο λόγο? Αφήστε τώρα, το ανάργησε, κρίνεται. Το ανάργησε, κρίνεται. Κατηγορηματικά ότι ουδέποτε ισχυρίστηκε πως οποιοδήποτε μέλος της κυβέρνησης έχει χρηματιστεί. Και εκεί εγώ θεωρώ το θέμα λήξαν. Αν η Νέα Δημοκρατία θέλει να παίζει παιχνίδια ή θέλει να εκτρέπει διαρκώς τη συζήτηση με αστήρικτες κατηγορίες και ανύπαρκτες καταγγελίες, είναι δικαίωμά της να το κάνει. Όμως, όχι εμείς λέμε. Εμείς λέμε. Το η λάσπη σήμερα, δεν μπορεί να συμψηφιστεί ούτε με τις δικαστικές αποφάσεις, ούτε με τις δικαστικές έρευνες. Δεν θα συμψηφιστεί. Ποτέ. Και οι δικαστικές αποφάσεις και οι δικαστικές έρευνες δεν αφορούν στελέχη της σημερινής κυβέρνησης. Πάντως, αφορούν. Οι δικαστικές αποφάσεις αφορούν πάνω σε μια πρώην υπουργούς του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Τελεία παύλα. Όσο και αν ψάχνετε, εστίες διαφθοράς στη σημερινή κυβέρνηση δεν πρόκειται να βρείτε. Άστε, πάντως, αν μου επιτρέπετε, επειδή έτσι όπως το αντιμετωπίζουμε, μοιάζει σαν ένας καυγάς μεταξύ δύο μεγάλων παιδιών, του κυρίου Κοτζιά και του κυρίου Καμένου. Δεν υπάρχει κανένας καυγάς. Υπάρχει μια πολιτική διαφωνία. Υπάρχει μια πολιτική διαφωνία επί ενός συγκεκριμένου θέματος, για το οποίο η κυβέρνηση έχει πάρει σαφέστατη θέση και έχει υποδηλώσει, όσο και αν κάποιους, σε κάποιους δεν αρέσει ακόμα και σε τούτο το τραπέζι, την προσήλωσή της στη Συμφωνία των Πρεσπών. Το τι υπήρξε μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο το ξέρετε εσείς και εγώ θα περίμενα ότι θα μας τιμούσατε με μια απάντηση του τύπου «επιβεβαιώνω, διαψεύδω, διευκρινίζω». Δεν θέλετε να το κάνετε? Μα τι εννοείτε? Okay. Να το πω πολύ απλά. Έχω παραπέμψει σαφέστατα στον κύριο Καμένο. Okay. Άρα αυτό δεν συνιστά για σας κατηγορηματική διάψευση. Σας την κάνω λοιπόν. Ο κύριος Καμένος ουδέποτε ισχυρίστηκε εντός του Υπουργικού Συμβουλίου ότι η ελληνική κυβέρνηση ή οσδήποτε υπουργός χρηματοδοτείται από τον Τζορτζ Τσόρο, τον Αρτέμι Σόρα ή δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον. Το κρατάμε. Τελεία παύλα. Το κρατάμε. Το κρατάμε. Ναι. Λέω όμως, και επιτρέψτε μου, Μανώλη, επάνω να πω ότι πέρα του Υπουργικού Συμβουλίου, και εγώ δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω, δεν ήμουν μπροστά, έτσι λέτε εσείς, ή άκουσα τον κύριο Σπίτση που λέει: εγώ δεν άκουσα. Θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ένα υποστηρικτικό επιχείρημα σε αυτό που λέτε εσείς, ότι ένας ακόμα υπουργός που μίλησε δημόσια είπε ότι εγώ δεν το άκουσα. Έχουμε όμως. Δεν σας αρκεί η απάντηση. Έχουμε όμως, βεβαίως. Αλλά επιτρέψτε μου να το διευκρινίσω. Πόσο πιο ευθεία να γίνει. Επιτρέψτε μου. Γιατί έχουμε και τα μετά. Κανείς μας δεν ήταν μπροστά στο Υπουργικό Συμβούλιο εκτός από εσάς, αλλά το τι έγινε μετά το είδαμε. Είχαμε μια συνέντευξη στο συνάδελφο τον κύριο Σαχίνη στο Crete TV από τον κύριο Κοτζιά, ο οποίος επανέλαβε τους δικούς του ισχυρισμούς. Και σήμερα είχαμε ένα tweet από τον κύριο Καμένο, ο οποίος διευκρίνησε ότι δεν μίλησε για όλη την κυβέρνηση, αλλά για κάποια υπηρεσία έκδοσης βίζας. Όχι, δεν μίλησε για την κυβέρνηση. Δεν μίλησε για την κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά τώρα. Σας το διαβάζω κατά λέξη, ναι, ναι. Γιατί δεν θέλω να υπάρχουν παρανοήσεις. Επειδή βλέπω να γίνεται μεγάλη σπέκουλα και βλέπω να στείνονται ολόκληρα σενάρια πάνω από πράγματα που δήθεν υπόθηκαν από μένα, λέει ο κύριος Καμένος, να ξεκαθαρίσουμε ότι ποτέ δεν υπόθηκε ότι 50 εκατομμύρια πήρε η κυβέρνηση από το Σόρος. Τελεία. Αναφέρθηκα Άρα, στο... είναι όλη η κυβέρνηση. Να τελειώσω τη φράση. Πού είναι όλη η κυβέρνηση. Να τελειώσω τη φράση. Η όλη η κυβέρνηση που είναι. Αναφέρθηκα στο Σόρος σε σχέση με συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών με εταιρεία έκδοσης Visa που δεν είχε καμία σχέση με την κυβέρνηση. Εγώ ρωτώ λοιπόν, ο κύριος Κοτζιάς ζήτησε κάλυψη για αυτό το θέμα? Ακούστε. Ήταν μια προσωπική αιχμή ότι κάποια υπηρεσία σου Βαλάκη, τα παίρνει από το Σόρος. Θα απαντήσω με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια. Όλες οι συμβάσεις τις οποίες υπογράφει το Υπουργείο Εξωτερικών ή οποιοδήποτε άλλο Υπουργείο της σημερινής κυβέρνησης ακολουθούν αυστηρά τις νόμιμες και προβλεπόμενες διαδικασίες. Κανένα άλλο σχόλιο δεν πρόκειται να κάνω.
Τώρα, να έρθουμε λίγο στην επιστολή. Αν και σε αυτό το οποίο λέει ο Γιώργος, πρέπει να σημειώσει το εξής. Αυτό το οποίο αναφέρει ο κύριος Καμένος, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι παράνομο ή όχι. Αναφέρεται σε μια εταιρεία που έχουν συστήσει δύο πρέσβεις με έναν πρώην αρχηγό της αστυνομίας, που έχει πάρει με κανονικό διαγωνισμό από το Υπουργείο Εξωτερικών την έκδοση της βίζας σε διάφορα προξενία της Ελλάδας σε ολόκληρο τον κόσμο, ώστε να μην παρατηρούνται καθυστερήσεις. Και είμαι απολύτως βέβαιος, κύριε Κοντάκη, ότι οποιαδήποτε σύμβαση έχει υπογράψει το Υπουργείο Εξωτερικών και πώς εμπλέκεται ο κύριος Σόρος με το συγκεκριμένο, δεν μπορώ να το ξέρω. Όμως, οποιαδήποτε σύμβαση έχει υπογράψει το Υπουργείο Εξωτερικών, επί δικής μας κυβέρνησης, είναι απολύτως βέβαιο ότι έχει ακολουθήσει, είμαι απολύτως βέβαιος και γνωρίζω ότι έχει ακολουθήσει τις απαραίτητες νόμιμες προβλεπόμενες διαδικασίες. Σας το ξαναείπα. Μην ψάχνετε. Θα επικαλεστώ και την εμπειρία διαφθοράς του Μανώλη και του Πάνου και τη δική μου. Νομίζω ότι είμαστε πολλά χρόνια και οι τρεις δημοσιογράφοι. Πολλά χρόνια. Δεν θυμάμαι σε τέτοιου είδους υπηρεσίες να μπορεί να μπλεχτεί ένας Σόρος. Εγώ θα είχα απορία στη θέση σας. Μπορεί να κάνω δεν λάθος. Ξέρω ποια είναι η θα είχα απορία στη θέση σας με βάση αυτό τον ισχυρισμό του Καμένου, του Υπουργού Αμήνης, που έπεται όλου του καυγά και έγινε απόψε στην Κάτια Μακρύ, αν θυμάμαι καλά. Μάλιστα. Δίνει μια διευκρίνηση λοιπόν και λέει: εγώ δεν το είπα για όλους τους άλλους. Το είπα για αυτή την υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών που χρηματοδοτεί ο Σόρος επί της ουσίας. Θα είχα μια απορία σε σχέση με την εμπλοκή του μεγιστάνα του χρήματος σε μια υπόθεση που μοιάζει, ξέρω εγώ, διεκπαιρεωτική, όπως λέτε εσείς, και αφορά συμβάσεις, ξέρω εγώ, Υπουργείου Εξωτερικών, μια διαδικαστική ιστορία. Πώς μπερδεύεται δηλαδή. Μια και μιλάμε γι' αυτό, ένα τελευταίο τουλάχιστον από τη δική μου την πλευρά και έχει και μια ερώτηση ακόμα για την επιστολή ο Μανώλης Κοτάκης. Ο Νίκος Κοντιάς, δίνοντας τη συνέχεια που δίνει κατά αυτόν τον τρόπο, αναφερόμενος και κάνοντας τις διαρροές αυτές τις οποίες κάνει, εφόσον αυτά τα οποία λέτε εσείς και δεν έχω κανένα λόγο ούτε εγώ ούτε οι συνάδελφοι εδώ να σας αμφισβητήσουμε ότι δεν είναι αληθή, για ποιο λόγο το κάνει, εγώ για αυτό να δεν μπορώ, εγώ αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω, κύριε Χαρίτο. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι εγώ και τιμώ και σέβομαι, όπως και πολύ περισσότερο και έχει και πολύ μεγαλύτερη σημασία, ο Πρωθυπουργός και τιμά και σέβεται τον Νίκο Κοντζιά. Ο Νίκος Κοντζιάς είναι ένας πρακτικός πολιτικός αλλά και ένας διανοούμενος που έχει βάλει τη σφραγίδα του στην εξωτερική πολιτική της χώρας τα τελευταία 3,5 χρόνια. Έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας και στην ανάδειξη της επόλου σταθερότητας. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να του πιστωθεί, όπως πολύ περισσότερο πρέπει να του πιστωθεί και ο πρωταγωνιστικός ρόλος τον οποίο έπαιξε στην υπόθεση συμφωνίας των Πρεσπών. Για όλα αυτά και τον τιμάμε και τον σεβόμαστε και τον ακούμε και τον συμβουλευόμαστε. Κύριε εκπρόσωπε, η Νέα Δημοκρατία σήμερα στην ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι στην επιστολή που έστειλε ο κ. Κοντζιάς στον Πρωθυπουργό γίνεται αναφορά στο ζήτημα των αναθέσεων για τους πρόσφυγες στο Υπουργείο Άμυνας, ότι γίνεται αναφορά στην υπόθεση της πώλησης βλημάτων στη Σαουδική Αραβία και ότι γίνεται επίσης αναφορά στον εξάδελφο του Πρωθυπουργού, ο οποίος ήταν ένα διάστημα Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Επιβεβαιώνεται ότι η επιστολή ακούστε, τα περιέχει αυτά. Η επιστολή του κυρίου Κοντζιά στον Έλληνα Πρωθυπουργό ήταν αυστηρά προσωπική. Ναι, αλλά η Δημοκρατία φαίνεται ότι την ξέρει. Δεν ξέρω από πού την ξέρει η Νέα Δημοκρατία και πώς ακριβώς την επικαλείται, όταν δεν την ξέρω ούτε εγώ. Και συνήθως ο Πρωθυπουργός την έχει ανοίξει την επιστολή. Φυσικά την άνοιξε ο Πρωθυπουργός. Λέτε να το είπε ο Πρωθυπουργός στη Νέα Δημοκρατία. Αυτά τα πράγματα είναι. Όχι, αν δεν το είπε ο Πρωθυπουργός, προσπαθώ να καταλάβουμε αν ισχύει, αυτό αν το ξέρετε. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ τώρα δεν θα σιναριολογήσω. Έτσι δεν είναι. Δεν θα σιναριολογήσω. Σας λέω ότι δεν έχω δει την επιστολή. Οι λόγοι παραίτησης του κύριου Κοντζιά είναι δικό του θέμα. Η πραγματικότητα είναι ότι υπήρξε μια πολιτική διαφωνία. Η πολιτική διαφωνία έχει να κάνει με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση συνεχίζει να είναι προσιλωμένη στη Συμφωνία των Πρεσπών και αυτό το οποίο κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι η απόλυτη τακτική της λάσπης στον ανεμιστήρα, του μήνε-μήνε και του λέγε-λέγε κάτι θα μείνει. Πρόκειται για θράσος, πρόκειται για αθλειότητα από ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε όλες τις υποθέσεις διαφθοράς των τελευταίων 20 ετών. Είναι ντροπή αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Να μιλήσει λιγότερο από όλους, ναι. Δεν με πειράζει ο χρόνος τόσο άλλο. Το σήμα είναι να πάρουμε τις απαντήσεις που πρέπει από τον κύριο Τζανακόπουλο απόψε. Θέλω να μείνω σε ένα κομμάτι που θίξατε και οι δύο, αν θυμάμαι καλά, σε σχέση με τα πρακτικά. Η τελευταία εξέλιξη, αν δεν κάνω λάθος, μεταδόθηκε στο δελτίο του Αντένα τώρα το βράδυ, είναι ότι οι κύκλοι του κυρίου Κοντζιά είπαν ότι δεν πιστεύουμε να θέλουν να σβήσουν τα πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου.
χαρακτηρισμός. Θέλετε να σχολιάσω τώρα εγώ κύκλους και τετράγωνα, κύριε Κουνταλάκη, τι θέλετε να κάνετε? Έχετε δει καμία δήλωση του κ. Κοντζιά? Θα σας πω τι θέλει ο κ. Τζανακούκλη. Όχι, δήλωση δεν είναι δυνατόν να εξπονοεί οποιοδήποτε κύκλος και το οποιοδήποτε τετράγωνο ότι θα αλλάχθουν ή θα καταστραφούν πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου? Οφείλω να σας πω ότι από το ρεπορτάζ. Εγώ δεν σχολιάζω ρεπορτάζ. Εσείς θα αποφασίσετε τι θα σχολιάσετε. Δηλαδή εδώ έχουμε μετατρέψει μια πολιτική συζήτηση στο απόλυτο καφενείο. Κύκλοι από εδώ, φημολογίες από εκεί, διάφορα κουτσομπολιά παραπέρα. Θα κάνουμε πολιτική συζήτηση για τα μεγάλα συζητήματα ή θα κάνουμε εδώ πολιτικό καφενείο? Εγώ οφείλω να το βάλω στο τραπέζι. Εσείς θα αποφασίσετε και θα κρίνετε αν το σχολιάσετε. Το γεγονός ότι είναι επικαιρότητα δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να κρίνω την επικαιρότητα. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση δεν εξυπηρετεί πολιτικά πουθενά, δεν φωτίζει κανένα απολύτως από τα πολιτικά ζητήματα που αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να απασχολούν τον ελληνικό λαό, και το μόνο που κάνει είναι ότι αναπαράγει διάφορες φημολογίες και καφενιακού τύπου σχόλια. Αυτό λέω. Ο κύριος Κοντζιάς θα είναι στο κλείσει αυτή η και νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει παίξει κεντρικό ρόλο στην ενορχήστρωση αυτής της υποτιθέμενης επικοινωνιακής καταιγίδας και του μέγιστου θέματος. Ο Γιώργος δεν έχει ολοκληρώσει το ερώτημα. Αν θέλετε να μιλήσουμε με βάση το καφενειακό μας ρεπορτάζ, το οποίο τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά απλώνεται σε όλα τα κόμματα και δεν θα το αλλάξω αυτό. Όχι, δεν μίλησα για το ρεπορτάζ σας. Μίλησα για τους όρους με τους οποίους διεξάγεται η δημόσια συζήτηση και ο δημόσιος διάλογος στον τελευταίο διάστημα στη χώρα. Κύριε Υπουργέ, δεν θέλω να κάνω καμία υπόδειξη και σε κανένα. Ούτε ήθελα σε καμία περίπτωση να σας προσβάλλω. Ότι αν... Δεν προσβλήθηκα, καλή μόνο. Εξάλλου, εμείς είμαστε, ξαναλέω, παλιές καραβάνες και έχουμε μάθει συγκρούσεις αυτού του τύπου. Δεν συγκρούμε μαζί σας. Η ιστορία είναι πάρα πολύ απλή. Αν μετά τη σύγκρουση του κυρίου Κοντζιά με τον κύριο Καμένο είχαν βγει καθαρές θέσεις προς τα έξω, σήμερα δεν θα συζητάγαμε για αυτά. Καθαρότατες είναι. Αυτό που σας λέω δεν πειράζει. Εσείς προσπαθείτε επειδή να επικαλεστήκατε τις θέσεις εδώ και πάρα πολύ εγώ ώρα. Ποια είναι η μη είμαι ευχαριστημένος μέχρι στιγμής από είναι την κατηγορηματική διάψευση. Είμαι ευχαριστημένος μέχρι στιγμής από την κατηγορηματική διάψευση που πήραμε απόψε το βράδυ από το θέμα δεν είναι να είστε ευχαριστημένος, είναι σχέση, να μου πείτε πού ακριβώς συσκοτίζεται η πραγματικότητα και πού δεν είναι καθαρές θέσεις. Σε σχέση με την ερώτηση που σας έκανα και που αφορά ρεπορτάζ που έπαιξε πριν στις ειδήσεις, πρέπει να σας πω ότι και εγώ από το πρωί άκουγα μια δυσπιστία από την πλευρά της Πειραιώς σε σχέση με το τι πρακτικά θα δώσουμε. Αυτά τα στενογραφημένα, τα καθαρογραφημένα και άλλα τέτοια. Μπορεί και να μην το έλεγα εάν δεν είχε ήδη μεταδοθεί και κατά τη γνώμη μου, μπορεί να σας αρέσει κάτι, να μην σας αρέσει, πρέπει να τοποθετήσετε ακόμα και αν το θεωρείτε καφενιακό. Τι γνώμη μου, λέω, την κρατάτε, την πετάτε. Να πάμε σε κάτι άλλο. Τοποθετήθηκα με τη μεγαλύτερη δυνατή καθαρότητα. Τοποθετήθηκα με τη μεγαλύτερη δυνατή καθαρότητα. Τα πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου, τα πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου γράφονται με συγκεκριμένη διαδικασία η οποία προβλέπεται από τον νόμο. Ό,τι λοιπόν προβλέπει ο νόμος γίνεται με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Κυβέρνησης. Τι άλλο περισσότερο να σας πω σχέση με αυτό? Κύριε τα στενογραφημένα, τα καθαρογραμμένα, ό,τι προβλέπει ο νόμος γίνεται. Μην φάμε το χρόνο άλλο, πάμε παρακάτω. Να φύγουμε τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το Υπουργικό Συμβούλιο. Όχι από το Υπουργικό Συμβούλιο, παραμένουμε στον κύριο Κοντζιά όμως. Θα ρωτήσω το εξής. Πρώτον, αν είναι ακριβές το γεγονός ότι υπήρχε διαφορετική εκτίμηση στην κυβέρνηση για το χρόνο που θα έρθει η συμφωνία των Πρεσπών προς κύρωση στη Βουλή. Ακούμε ότι ο κύριος Κοντζιάς επιθυμούσε, το είχε πει και δημόσια, εν πάση περιπτώσει, να έρθει η συμφωνία τον Ιανουάριο και συνέδεε, έχω δει και δημοσιεύματα αυτό, την επιθυμία, το να το πω αυτή, με τη συγκρότηση μιας νέας πλειοψηφίας στο Κοινοβούλιο που θα ήταν χωρίς τον κύριο Καμένο. Ερώτηση, αυτό γινόταν αποδεκτό από τον Πρωθυπουργό? Γιατί έχω την εντύπωση ότι στην πραγματικότητα δεν μιλάμε για σύγκρουση του. Εγώ τέτοια θέση με το, από τον. Του κυρίου Κοντζιά, τον κύριο Καμένο, αλλά για διαφορετικές εκτιμήσεις του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Εξωτερικών. Επιτρέψτε μου. Βεβαίως. Εγώ τέτοια θέση από την μεριά του Υπουργού Εξωτερικών δεν έχω ακούσει, ούτε είχα ακούσει. Στις δημόσιες ομιλίες του πάντως τώρα το υπενήσετε αυτές τις μέρες. Άλλο τι μπορεί να υπενήσετε σήμερα τώρα. Και ποια μπορεί να είναι η πολιτική του θέση ως βουλευτή πλέον του Πράτου που συνεργάζεται με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ανήκει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Σας λέω λοιπόν ότι ο κύριος Καμένος, ο κύριος Κοντζιάς καθ' όλη τη διάρκεια της υπουργικής του θητείας, τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζω, δεν είχε εκφράσει τέτοια πολιτική τοποθέτηση. Ούτε υπάρχει οποιαδήποτε διαφωνία ως προς το χρόνο κατάθεσης της συμφωνίας. Και θα σας πω γιατί. Ο χρόνος κατάθεσης της συμφωνίας προβλέπεται από την ίδια τη συμφωνία. Δηλαδή, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης, και εγώ εύχομαι να ολοκληρωθεί με θετικό τρόπο και να τροποποιηθεί η συνταγματική ονομασία της γειτονικής χώρας, η συμφωνία των Πρεσπών
πρέπει να κατατεθεί στο ελληνικό κοινοβούλιο, το οποίο θα προσδιορίσει και την ημερομηνία της συζήτησης. Δεν υπάρχει κάτι στο οποίο να μπορέσει κανείς να διαφωνήσει σε σχέση με αυτό. Ναι. Τώρα το δεύτερο. Ο κύριος Κοτζιάς ως βουλευτής του Πράτο θα είναι στο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Μανώλη, αυτό θα το επαναλάβω, συγγνώμη, γιατί μπορεί να μην ακούστηκε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Κοτζιάς ως βουλευτής του Πράτο θα είναι στο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Κανένας στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε στην κυβέρνηση, δεν έχει το μυαλό του στις εκλογές. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα μπροστά μας να κάνουμε. Έχουμε να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Έχουμε να ψηφίσουμε προϋπολογισμό. Εκκινούμε μάλλον την διαδικασία της αναθεώρησης του συντάγματος, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι μια εξαιρετικά σημαντική διαδικασία. Να, ένα θέμα το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σοβαρότερο από τα όσα ακούγονται τις τελευταίες ημέρες στο δημόσιο διάλογο. Δεν μιλώ για την συζήτηση, εσείς υποχρεωμένοι είστε να ακολουθήσετε το τέμπο του δημοσίου διαλόγου. Να λοιπόν πολιτικά ζητήματα που θα επιτρέψει, θα έχουμε μια κουβέντα και επ' αυτού. Να λοιπόν ζητήματα που θα έπρεπε να συζητάμε. Λοιπόν, επομένως, για να μπορώ το τρέξουμε να σας λίγο διαβεβαιώσω, κύριο Κοτάκη, ότι το τελευταίο πράγμα που έχει στο μυαλό του αυτή τη στιγμή και ο Πρωθυπουργός αλλά και η κυβέρνηση είναι οι βουλευτικές εκλογές. Εκεί που κάθεστε πάντως, καθόταν ο κύριος Κοτζιάς πριν από μερικές εβδομάδες και ρωτήθηκε αν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές, δεν απάντησε. Και εν πάση περιπτώσει, απέφυγε να απαντήσει, αλλά δεν είπε το επιχείρημα που λέτε εσείς τώρα, ότι δεν σκεφτόμαστε τις εκλογές. Έτσι, δηλαδή, είναι ένα ερώτημα ευθύ. Εντάξει, είναι διαφορετικό πράγμα να απαντά κάποιος για τον τι σκοπεύει να κάνει για τον εαυτό του, και είναι διαφορετικό πράγμα να με ρωτάτε ποια θα είναι η συλλογική απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για τη διαμόρφωση των ψηφοδελτίων του. Λοιπόν, για να κλείσουμε, θα σας γυρίσω. Τη συμφωνία των Πρεσπών, πάντως, και αν μου επιτρέψει πάνω, χωρίς να ανοίξουμε όλη τη βεντάλια των σεναρίων. Εγώ θα πω ότι η τελευταία δήλωση που θυμάμαι από τον πρόεδρο των ΑΝΕΛ, τον κύριο Καμένο, ήταν ότι αν είναι να έρθει αυτή η συμφωνία, αυτός θα πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα πει ότι έχει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και τότε γεννάται το ερώτημα. Τελευταία δήλωση που έχει κάνει ο κύριος Καμένο στο πολιτικό συμβούλιο των ΑΝΕΛ. Πώς το αντιμετωπίζετε? Ακούστε, η τελευταία δήλωση σε πολιτική ομιλία ενώπιον του πολιτικού συμβουλίου των ΑΝΕΛ του κύριου Καμένου, την προηγούμενη, αν θυμάμαι καλά, την προηγούμενη Κυριακή, ανέφερε επιλέξει το εξής. Η ΑΝΕΛ, εφόσον κατατεθεί η συμφωνία των Πρεσπών στο ελληνικό κοινοβούλιο, θα αποχωρήσουν από την κυβέρνηση. Τίποτα από τα υπόλοιπα δεν υπόθηκε. Μάλιστα. Αυτά που είπα εγώ σε σχέση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τα έχει πει ο κύριος Καμένος. Σας λέω ότι αποχωρήσω είναι από η τελευταία του πολιτική τοποθέτηση. Μήπως μπορείτε να μου το ερμηνεύσετε? Το θα αποχωρήσω από την κυβέρνηση. Θα αποχωρήσω από την κυβέρνηση. Ακριβώς... σημαίνει θα αποσύρω τους υπουργούς μου από την κυβέρνηση. Τελεία, παύλα. Μάλιστα. Σε αυτή την περίπτωση η κυβέρνηση προτίθεται να ζητήσει εμπιστοσύνη. Όχι, θεωρώ. Αυτό... Πώς θα προχωρήσει, ακούστε, δηλαδή. Ακούστε να δείτε. Είσαστε μια συγκυβέρνηση. Βεβαίως. Η κυβέρνηση στην κοινοβουλευτική δημοκρατία και με βάση το Σύνταγμα υπάρχει ένας τρόπος για να πέσει. Είναι η κατάθεση πρότασης δυσπιστίας από την αντιπολίτευση. Ο κύριος Καμένος λοιπόν έχει πει με τη μεγαλύτερη δυνατή καθαρότητα ότι ουδέποτε πρόκειται να συμπλέψει με τη Νέα Δημοκρατία ή με οποιοδήποτε άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης στην υπερψήφιση πρότασης δυσπιστίας. Επομένως, σας λέω πάρα πολύ σαφώς ότι υπάρχουν οι πολιτικές και κοινοβουλευτικές προϋποθέσεις ώστε αυτή η κυβέρνηση να ολοκληρώσει τη συνταγματικά προβλεπόμενη. Κύριε Τζανακόπουλε, θα σας θυμίσω και εγώ κάτι που είχε πει ο κ. Καμένος, παρότι το δέχομαι αυτό σε μια ερμηνεία, και εγώ μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, ότι θα μπορούσαμε να εξακολουθήσουμε να έχουμε κυβέρνηση με πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και να είναι και μια κυβέρνηση ανοχής πιθανόν. Αυτό που θέλω να θυμίσω είναι ότι και ο κ. Καμένος έχει πει επανειλημμένος ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να μην περάσει αυτή η συμφωνία. Λοιπόν, ακούστε. Επειδή συζητήσαμε πάρα πολύ για το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά δεν συζητήσαμε για την ουσία του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός, ακριβώς στη βάση των συζητήσεων, των διαφορετικών απόψεων, των τοποθετήσεων που είχαν υποθεί, που είχαν κατατεθεί μάλλον, στην δημόσια σφαίρα, πριν από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφάσισε να συγκαλέσει την συνεδρίαση αυτή. Με ποιο σκοπό? Να θέσει τα σαφή όρια αυτής της κυβέρνησης και τα δικά του, ζητώντας από όλους να δεσμευθούν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συμπλέψουν σε πρόταση δυσπιστίας είτε της αξιωματικής αντιπολίτευσης είτε οποιοδήποτε άλλου κόμματος. Άρα δεν πρόκειται κανείς από τη σημερινή κυβέρνηση να παίξει το παιχνίδι της δεξιάς και της άκρας δεξιάς, οι οποίες θέλουν να ανατρέψουν αυτή την κυβέρνηση για να επιβάλλουν τη δική τους πολιτική ατζέντα στη χώρα, ή νομίζοντας ότι θα επιβάλλουν τη δική τους πολιτική ατζέντα στη χώρα, ή νομίζοντας ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα επιταχύνουν τις εξελίξεις για την υποτιθέμενη εκλογική τους νίκη.
Μετά λοιπόν το Υπουργικό Συμβούλιο, και αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα αυτού του Συμβουλίου, αυτού του Υπουργικού Συμβουλίου και αυτής της συζήτησης και αυτής της συνεδρίασης, ο κύριος Καμένος είπε με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια ότι ποτέ δεν πρόκειται να το κάνει αυτό. Άρα, ακούσαμε όλο το θόρυβο ο οποίος έγινε γύρω από το Υπουργικό Συμβούλιο, δεν ακούσαμε όμως το κεντρικό μήνυμα αυτού του Υπουργικού Συμβουλίου. Για να κλείσουμε το πρώτο μέρος αυτής εδώ της απόψινής εκπομπής, στον κύριο Κοτζιά θα σας γυρίσω. Θα πάω στην παράδοση παραλαβή από τον κύριο Κοτζιά στον κύριο Τσίπρα, την ανάληψη του Υπουργείου των Εξωτερικών. Ένα σύντομο σχόλιο θέλω επ' αυτού και αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με αυτό. Όταν ο κύριος Κοτζιάς, όχι, να θέσω το ερώτημα, είναι συγκεκριμένο. Όταν ο κύριος Κοτζιάς παρέδιδε και μίλησε για την επέκταση της Αιγαία Λίτιδα ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια, ήταν μια ενέργεια αυτή η οποία. Θα με ρωτήσετε αν ήταν σε γνώση του Πρωθυπουργού ή ήταν σε απόλυτη γνώση. Το είπε δημόσια. Ήταν σε απόλυτη γνώση του Πρωθυπουργού. Θεωρείτε ότι αυτή η ενέργεια, έτσι όπως έχει είναι εξελιχθεί, ήταν μια ενέργεια είναι η οποία πυροδότησε την αντίδραση από την τουρκική πλευρά στο βαθμό που εκφράζεται σήμερα? Είναι μια ορθότατη πολιτική επιλογή. Οι αντιδράσεις της τουρκικής πλευράς είναι ακατανόητες στο βαθμό που μιλάμε για την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Μάλιστα. Τώρα μισό λεπτό λοιπόν, επ' αυτού. Όταν μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά όχι με την πίεση του χρόνου και των όταν ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, να το συζητήσουμε, θα βάλουμε μια ανατελεία εδώ. Πάμε στο σύντομο. Όχι, να μην την κάνεις, γιατί έτσι κι αλλιώς, εφόσον το ανοίξουμε, πρέπει να το ανοίξουμε όπως πρέπει. Άρα, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε για να ξεκινήσουμε ακριβώς από αυτό και πάλι.